Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τόσο πρόωρα τη ζωή του, ο 23 χρονο Χαραλάμπος Χαραλάμπους έρχονται στο φως. Η νεκροτομή στη σωρό του νεαρού αποδεικνύει ότι το πρόβλημα πνευμονοθώρακα που παρουσίασε σε ηλικία 14 ετών, ουδέμια σχέση έχει με το τραγικό του τέλο. Πρόκειται για ρήξη αορτικού τόξου με ένα, η οποία ρίξει ένα μεγάλο αιμοπερικάρδεο, βασικά είναι από αιμορραγία που έχει χαθεί. Τα συμπτώματα που παρουσιάσε ο 23 χρονο οι του για βοήθεια, ο έντονος πόνος, το μούδιασμα έρχονταν σε άμεση σύγκρουση με όλες τις εξετάσεις των γιατρών στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας, οι οποίες έδειχναν πρόβλημα κανένα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασθενείς φεύγουν από τις πρώτες βοήθειες με λανθασμένη διάγνωση, υποστηρίζει ο Μάριος Ματσάκη. Άτομο με έντονο πόνο στο στήθο. Ε, συνεχόμενο ε, δεν τον αφήνεις να πας σπίτι του χωρίς να αποκλείσεις ε, όλα αυτά που μπορεί να συμβούν τα σοβαρά. Είναι, αυτό είναι, αυτό κανόνας που λέει το μπορεί να το κάνεις ας πούμε. Όχι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι κανόνα. Ο ιατροδικαστή είπε στο Σίγμα ότι θα έπρεπε να γίνουν πιο εξειδικευμένε εξετάσει και να διακομιζόταν ο 23χρονο σε εξειδικευμένο καρδιοχειρουργικό κέντρο. Σύμφωνα με πληροφορίε του Σίγμα, το πρόβλημα οφείλεται κατά 99% σε γενετική νόσο ονόματι Μάρφαν. Κάτι που μπορεί να αποδειχθεί πέραν πάση αμφιβολία μόνο μετά τι ιστολογικέ εξετάσει. Ε, αυτή η ρήξη δείχνει ότι οι στιβάδε ε, τη αορτή κάποιο πρόβλημα είχαν, το οποίο θα διερευνήσουμε με εξετάσει. Αν δει ένα άτομο που πάσχει από Μάρφαν από το σύνδρομο του Μάρφαν, ε, οπτικά μπορεί να το διαγνώσει. Δυστυχώ τέτοια διάγνωση δεν έγινε στι πρώτε βοήθειε. Δεν έγινε ούτε όταν στα 14 του Χαράλαμπο πήγε στο νοσοκομείο Λευκοσία και υποβλήθηκε σε εξετάσει πνευμονοθώρακα. Αν όντω είχε Μάρφαν, τότε κουβαλούσε μια ζωή, μια γενετική πάθηση αντιληπτή στο ιατρικό μάτι, χωρί να το μάθει ποτέ.